Ένα γράμμα έχουμε και σήμερα. Θέκλα, καλησπέρα. Από σένα ζητάνε τις απαντήσεις οι ακροέτριες, Θέκλα μου, γι' αυτό και στα γράμματα απευθύνονται σε σένα. Παρακολουθώ τις εκπομπές σας και σε θαυμάζω. Εγώ ως καρκινοπαθής με διπλή μαστεκτομή, χωρίς αποκατάσταση, βλέπω ότι οι άντρες φοβούνται να συνάψουν σχέση. Θα χαρώ πολύ σε μία από τις εκπομπές σας να θίξετε αυτή την περίπτωση. Όταν γνωρίσω κάποιον και αρέσει ο ένας τον άλλο, πότε του λέω ότι μου έτυχε αυτό? Θα σου ήμουν ευγνώμων αν κάνατε το θέμα πώς να το χειριστούμε εγώ και άλλες γυναίκες στην κατάστασή μου. Ευχαριστώ πολύ, σε φιλώ, καλό βράδυ από Ελλάδα. Είδες πόσες φίλες έχουμε από την Ελλάδα. Πολλοί κόσμος ακούει την εκπομπή από την μας Ελλάδα. Ακούνε, μας ακούνε. Και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, συγκινητικό θα έλεγα το γράμμα της ακροάτριας. Είναι μεγάλη υπόθεση ο καρκίνος του μαστού και η ανάγκη μαστεκτομής. Και πραγματικά δύσκολο το να το χειριστεί μια γυναίκα. Δεν ξέρω, Θέκλα, τι θα έλεγες πάνω σε αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, ο καρκίνος του μαστού, όταν διαγνωστεί σε ένα στάδιο που δεν μπορεί να γίνει άλλου είδους θεραπεία, μπορεί να πετύχει από τη θεραπεία ολική μαστεκτομή, όπως αυτή την οποία φαίνεται ότι στην οποία υποβλήθηκε η ακροάτρια. Δεν το επιλέγει η γυναίκα να αφαιρεθεί το στήθος της. Το επιλέγουν οι γιατροί της για τη θεραπεία της και για την προστασία της από τυχόν μεταστάσεις του καρκίνου μετά. Δεν είμαι γιατρός για να γνωρίζω, να σας πω ακριβώς την ορολογία, αλλά αυτός είναι ο λόγος. Όταν ο καρκίνος είναι σοβαρός και η γυναίκα παλεύει με τον καρκίνο του μαστού, για να μπορέσει να νικήσει αυτή τη μάχη, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσει το στήθος της. Και γι' αυτό το λόγο να πάρω τώρα έτσι αυτή την αφορμή να κάνουμε κάθε χρόνο, όσες γυναίκες είμαστε πάνω από τα 40, να κάνουμε κάθε χρόνο την εξέταση της τομογραφίας του μαστού, την εξέταση που γίνεται μαστογραφίας, εξέταση μαστογραφίας για να προλαμβάνουμε τον καρκίνο του μαστού σε πολύ αρχικά στάδια, ώστε να μπορούμε να μπορούν οι γιατροί μας με πολύ πιο απλές και ανώδυνες μεθόδους να μας προφυλάσσουν και να μην φτάνουμε στο σημείο που να χρειαστεί όντως να παλέψουμε αυτό το θηρίο που λέγεται καρκίνος και να αφαιρεθεί το στήθος μιας γυναίκας. Ο μαστός είναι συμβολικό όργανο για τη θηλυκότητα της γυναίκας και για την ίδια και για τον σύντροφο της. Ο μαστός έχει μια οργανική χρησιμότητα. Η χρησιμότητα του στήθους είναι όταν γεννήσει μια γυναίκα να θυλάσει το μωρό της. Αυτή είναι η οργανική χρησιμότητα. Mm-hmm. Οπότε οποιαδήποτε γυναίκα δεν έχει κάνει παιδιά, δεν θα κάνει παιδιά ή έχει ήδη κάνει τα παιδιά της, δεν χρειάζεται για σκοπούς πρακτικούς να έχει μαστούς. Εντάξει. Δηλαδή η δουλειά του μαστού αφορά τη γέννα και το θυλασμό του βρέφους. Τώρα, παρόλο που δεν είναι χρήσιμο όργανο, δεν το χρησιμοποιούμε πρακτικά και δεν είναι απαραίτητο για την επιβίωση μας το να έχουμε μαστό, έχει μια έντονο συμβολισμό ο μαστός για τη γυναίκα. Είναι ίσως το πιο θηλυκό όργανο που έχει μια γυναίκα να είναι το στήθος της. Οπότε αν αφαιρεθεί το στήθος, τότε αναπόφευκτα πολλές γυναίκες νιώθουν ότι αφαιρείται κομμάτι, μεγάλο μέρος της θηλυκότητας τους. Όπως επίσης το έχουμε βιώσει και με κοπέλες που έτυχε να αφαιρέσουν τη μήτρα τους για λόγους καρκίνου πάλι, οι οποίες παρόλο που είναι κάτι που δεν φαίνεται εκείνο, η αίσθηση και μόνο τη λύπη η μήτρα να τις δυσκόλεψε στο να αποδεχθούν τον εαυτό τους και το σώμα τους στην πορεία. Λοιπόν, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ιατρικής και της βιοηθικής για τις θεραπείες αποκατάστασης μαστού. Όταν μια κοπέλα υποβληθεί σε μαστεκτομή, υπάρχει η δυνατότητα να κάνει μια αναπλαστική χειρουργική, μια επέμβαση στην οποία να αναπλαστεί το στήθος. Επειδή οι επεμβάσεις, οι πλαστικές στο στήθος τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς,
Και πολλές γυναίκες έχουν υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση στο στήθος χωρίς να απαραίτητα να έχουν περάσει από καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες στις γυναίκες και ιδιαίτερα στις καρκινοπαθείς γυναίκες, οι οποίες ανησυχούν ότι εάν προβώσει ανάπλαση και αν βάλω μέσα στο σώμα μου ξένα υλικά, όπως είναι η σιλικόνη που μπαίνει συνήθως στην ανάπλαση, μπορεί να προκαλέσω πρόβλημα στον οργανισμό μου. Δηλαδή, θα μπορούσε ναι, μεν να κάνω ανάπλαση μαστού και να φαίνεται το στήθος μου ωραίο και φυσικό και να μην το καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι εγώ είμαι λαβωμένη από τον καρκίνο. Έχω παλέψει με τον καρκίνο και έχω χάσει το στήθος μου στη μάχη, τα στήθη μου στη μάχη, αλλά μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά κάποιες γυναίκες επιλέγουν για λόγους υγείας και για να προστατεύσουν την υγεία τους ή και για λόγους ψυχολογικούς ακόμη να μην προβούν στην αποκατάσταση. Δηλαδή, απαραίτητο για τη θεραπεία του καρκίνου είναι είμαστε εκτομοί. Το αν θα προβεί μια γυναίκα σε αποκατάσταση είναι δική της επιλογή. Εγώ βάζω θεωρώ ότι κάθε γυναίκα δικαιούται να κάνει τη δική της επιλογή. Mm-hmm. Είτε για θεραπεία, είτε μετά από μαστεκτομή, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Δεν μπορούμε να πούμε σε μια γυναίκα δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις ανάπλαση. Δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις πλαστική επέμβαση στο στήθος, αν για παράδειγμα κάποια γυναίκα μπορεί να νιώθει ότι είναι μικρό το στήθος, ότι είναι πεσμένο. Ειδικά σε ένα καρκινοπαθή, με τίποτα δεν πάει να του πούμε τι να κάνει και τι να μην κάνει. Είναι δικό της το σώμα. Αυτή η ίδια βιώνει αυτό που βιώνει. Δεν μπορεί κανένας απ' έξω να γνωρίζει τι σημαίνει. Πάλεψα με τον καρκίνο του μαστού και σε αυτή τη μάχη έχασα τα δύο μου στήθη. Δεν μπορεί κανείς άλλος να το ξέρει. Δηλαδή, φαντάζομαι, δεν ξέρω, ότι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο συναισθήμα. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και εγώ σέβομαι όλες τις αποφάσεις. Είτε η απόφαση είναι να προχωρήσει σε ανάπλαση μια γυναίκα, είτε η απόφαση είναι να μην προχωρήσει σε ανάπλαση. Όταν διάβαζα αυτό το γράμμα που το προετοιμαζόμαστε για την εκπομπή, προσπαθούσα να σκεφτώ αν βρισκόμουν εγώ στη θέση της κοπέλας, τι θα έκανα. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί όμως και να μην προχωρούσα σε αναπλάση. Μπορεί, δεν ξέρω. Για παράδειγμα, μου έχει τύχει μετά τη γέννα του γιού μου πριν 20 χρόνια να πάθει μεγάλη ζημιά η κοιλιακή μου χώρα, γιατί είχα βάλει 40 κιλά στην. Είχα διαβητική ίση στον Λάζαρο, είχα βάλει 40 κιλά. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά η εικόνα της κοιλιάς μου. Και παρόλο που μου προτάθηκε και από φίλους πλαστικούς χειρουργούς να προβώ σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της εικόνας της κοιλιάς, δεν το έκανα, γιατί θεωρώ, για μένα μιλάμε τώρα, ότι δεν είναι καλή ιδέα να μπαίνει κάτω από το χειρουργικό νηστέρι χωρίς λόγο που έχει να κάνει με την υγεία, σου. Ναι. Εγώ δεν θα το έκανα. Δεν ξέρω όμως, μπορεί. Αν έχανα τα στήθη μου, να το έκανα. Δεν το ξέρω. Μπορεί κανένας να πει εγώ θα το έκανα ή δεν θα το έκανα. Όποιος είναι απ' έξω του χώρου ξέρει πολλά τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα μια γυναίκα. Είναι πολύ βαρύ, είναι πολλά δύσκολο πράγμα. Τώρα, πάνω σε αυτό που μας ρωτά, για το άμα γνωρίσει κάποιον για να δημιουργήσει μια σχέση, πώς και πότε μπορεί να το πει αυτό. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μια γυναίκα μετά από μια μάχη με τον καρκίνο του μαστού, από έναν πόλεμο με τον καρκίνο του μαστού, χρειάζεται βοήθεια η ίδια από ψυχολόγο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ψυχολογικά αυτό το τόσο τραυματικό γεγονός που της συνέβηκε. Άρα αμέσως μετά από την ασθένεια μπορεί να μην είναι έτοιμη η κοπέλα για να δημιουργήσει ερωτική σχέση. Θέλει να πάρει το χρόνο της, εάν ήδη δεν βρίσκεται σε ερωτική σχέση. Δηλαδή κάποια κοπέλα μπορεί να είναι ήδη σε σχέση όταν αρρωστεί. Όταν συμβεί, ναι, αυτό. Οπότε εκεί είναι διαφορετική. Πες ότι μιλάμε τώρα για μια περίπτωση μιας γυναίκας η οποία είναι ελεύθερη, είναι single, ή ήταν παλιά παντρεμένη ή δεν έχει παντρευτεί ποτέ και δεν είναι σε σχέση, η οποία αρρωστά με καρκίνο του μαστού, κατά τη διάρκεια της θεραπείας αποκόβει το στήθος της και μετά έχει αυτή την κατάσταση. Πρέπει η ίδια της να νιώσει ωραία με το σώμα της, η ίδια της να αποδεχτεί τη νέα εικόνα του σώματος της και να χωνέψει ότι το γεγονός ότι έχει αποκομμένα στήθη δεν την κάνει λιγότερο γυναίκα. Δηλαδή είναι σύμβολο της θηλυκότητας ο μαστός, είναι μια εξωτερική εικόνα της θηλυκότητας, αλλά στην πραγματικότητα η θηλυκότητα και η σεξουαλικότητα και ο ερωτισμός μιας γυναίκας βρίσκεται στο μυαλό της, δεν βρίσκεται στο σώμα της. Αλλά το ίδιο το άτομο το οποίο υφίσταται μια αποκοπή ενός οργάνου από το σώμα του,
χρειάζεται να μπορέσει να αποδεχτεί αυτή την αλλαγή. Και υπάρχουν κάποιες πολύ όμορφες εικόνες από γυναίκες οι οποίες τολμούν και φωτογραφίζονται γυμνές μετά από μαστεκτομή, είτε ολική είτε του ενός μαστού. Μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο γυναίκες οι οποίες βοηθούν στο να εδραιωθεί ότι υπάρχει και αυτή η εικόνα της γυναίκας. Η εικόνα μιας γυναίκας που εκεί που ήταν το στήθος της έχει μια γραμμή. Αλλά δεν πάβει να είναι γυναίκα. Δεν είναι το εξωτερικό μας, δεν είναι το πετσί μας που μας κάνει γυναίκες. Είναι το μυαλό μας, είναι η ψυχή μας, είναι η καρδιά μας, την οποία δεν μπορεί να μας τα αφαιρέσει κανείς. Να σου πω κάτι, Θέκλα μου. Ίσως είναι και η αντιμετώπιση των άλλων απέναντι σε αυτές τις γυναίκες που τις κάνει να νιώθουν ακόμα χειρότερα. Μα σίγουρα ζούμε σε μια πολύ απέσια κοινωνία, σε μια κοινωνία εκφοβιστική, σε μια κοινωνία που εδώ μα έχει 3 κιλά περισσότερα από όσα θα έπρεπε να έχει, σε κοροϊδεύουν ή αν είσαι πιο αδύνατη από το κανονικό, σε κοροϊδεύουν. Οποιοδήποτε μέσα στην κοινωνία μας έχει μια εμφάνιση εξωτερική που δεν συνάδει με τα πρότυπα, δέχεται κοροϊδία. Πόσο μάλλον να έχεις κάτι τόσο έντονο, τόσο φανερό. Σίγουρα είναι εύκολο να είναι θύματα κοροϊδίας, να πέσουν θύματα κοροϊδίας τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και επίσης μπορεί να μην φαίνεται, δηλαδή υπάρχουν ειδικά σουτιέν, ειδικοί στιθόδεσμοι που φοράνε οι κοπέλες και όταν είναι εντυμένες δεν μπορεί να το δει κάποιος ότι έχει γίνει μαστεκτομή, αλλά σε μια πιο προσωπική ερωτική σχέση θα φανεί, δεν μπορείς να το κρύψεις. Εγώ θα έλεγα ότι... Σε διακόπτω κιόλας, αλλά και στις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη σύντροφος και συμβεί αυτό στη γυναίκα, έχει πολύ μεγάλη σημασία η αντιμετώπιση του συντρόφου απέναντί της μετά από αυτή την επέμβαση, για το πώς θα στηριχτεί ψυχολογικά αυτή η γυναίκα και να μπορέσει να το αποδεχτεί. Ναι. Κοίταξε, εάν ο σύντροφος της γυναίκας που έχει πάθει καρκίνο του μαστού και έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή αγαπά πραγματικά τη σύντροφό του και είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ολοκληρωμένος, έχει συναισθηματική νοημοσύνη ψηλή, σίγουρα θα επιδιώξει να πάει και ο ίδιος μαζί με τη γυναίκα του στο ψυχολόγο, να συζητήσουν, να πάρουν επαγγελματική βοήθεια, γιατί αυτό δεν είναι κάτι καθημερινό που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Και υπάρχουν ψυχολόγοι εκπαιδευμένοι στα θέματα του καρκίνου. Οι αντικαρκινικοί σύνδεσμοι έχουν ψυχολόγο και στα νοσοκομεία, οι οποίοι ειδικεύονται και γίνονται και παγκόσμια συνέδρια για τη ψυχολογία του καρκίνου. Θα ζητήσει βοήθεια και ο ίδιος και θα προσπαθήσει να συμπεριφερθεί με τρόπο που να είναι βοηθητικός και να μην είναι απορριπτικός. Γιατί σκέψου να σου συμβεί κάτι τέτοιο και να έχεις και ένα σύντροφο ο οποίος σε απορρίπτει. Ή πολλές φορές οι άνδρες μπορεί να φοβούνται την ασθένεια, να φοβούνται, να μην ξέρουν πώς να λειτουργήσουν και να απομακρύνονται. Δηλαδή να μην νιώθουν άσχημα, δεν είναι ότι δεν μπορεί να μην θέλουν την κοπέλα. Μιλούμε για προϋπάρχοντα σύντροφο. Mm-hmm. Μπορεί να μην ξέρουν πώς να χειριστούν την κατάσταση και να μην λένε τίποτα και να φαίνεται ότι δεν συμπαθούν ή δεν βιώνουν. Θέλει βοήθεια ένα ζευγάρι. Δηλαδή, ειδικά μετά από καρκίνο του μαστού σε τόσο προχωρημένο στάδιο ώστε να χρειαστεί μαστεκτομή, σίγουρα πέρα από τις θεραπείες τις σωματικές χρειάζονται και ψυχολογικές θεραπείες μετά, στις οποίες αν υπάρχει σύντροφος θα υποβληθεί και ο σύντροφος. Εντάξει, και τώρα δεν μιλάμε τώρα για μια περίπτωση αθώα στην οποία έχεις εκεί ένα σημαδάκι, πας και σου λένε δεν είναι τίποτα, αλλά κάνε 2-3 ακτινοθεραπείες για πρόληψη. Εκεί δεν είναι καρκίνος του μαστού. Καρκίνος του μαστού είναι να έχεις μαστεκτομή, να είναι στάδιο προχωρημένο, να φας χημειοθεραπείες. Αυτός είναι ο καρκίνος του μαστού. Δηλαδή δεν είναι... Είναι πολύ σοβαρή ασθένεια. Θέλω να πω στην ακροάτρια ότι είναι καλά να το πει αρκετά νωρίς, ώστε να μην νιώσει ο άλλος πως του έχει αποκρύψει επίτηδες κάτι τέτοιο και πως τον έχει ξεγελάσει, αρκετά νωρίς και αρκετά αργά,
ώστε να έχει καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος εμπιστοσύνης και πραγματικά ήδη ενδιαφέρεται για εκείνο. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσως, ξέρω εγώ, μετά από 2-3 εβδομάδες γνωριμίας, να είναι καλά να το πεις. Σαφώς πρωτού ξεκινήσει η σχέση, αλλά δεν θα το πεις, δεν πας για καφέ, γεια σας, δεν έχω στήθος. Το φέρνεις όταν δεν θα το πεις σε ένα πρόσωπο το οποίο ούτως ή άλλως το απορρίπτησες και εσύ ίδια. Δηλαδή, βγαίνεις για καφέ με κάποιον που δεν σου αρέσει και δεν θα ήθελες να προχωρήσεις, δεν θα το πεις. Δηλαδή, δεν πάμε να διαφημίζουμε το οτιδήποτε μας συμβαίνει. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, έχει ανθρώπους οι οποίοι καταχρώνται ασθενειών που έχουν άλλοι άνθρωποι και μπορεί ήδη να κλαίγονται και να λένε πως έχουν μια ασθένεια που δεν καν την έχουν. Δηλαδή και οι ηρωίδες, οι καρκινοπαθείς είναι εκείνες οι οποίες δεν το χωμίζονται, δεν είναι γεια σας με το καλημέρα σας έχω καρκίνο. Το ξέρουν μόνο τα πρόσωπα τα οποία είναι ουσιαστικά συνδεδεμένα μαζί τους, ο σύντροφος τους, τα παιδιά τους, αν έχουν, οι φίλες τους, οι στενές, το στενό οικογενειακό περιβάλλον και δεν το διαλάλουν, δεν το διατυμπανίζουμε. Δεν είναι ανάγκη να βάλουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία να μας λυπούνται οι άλλοι. Δεν είναι υγιές να θέλουμε να μας λυπούνται οι άλλοι. Και η ακροάτρια που γράφει δεν είναι λεβέντισσα, είναι λεβέντικο το γράμμα της. Εγώ θα το έλεγα στο τρίτο, τέταρτο ραντεβού με κάποιον για τον οποίο μου φαίνεται καλός άνθρωπος και δεν θα με ενοχλούσε να προχωρήσει παρακάτω. Δεν θα περίμενα να περάσουν μήνες. Θα το έλεγα αρκετά νωρίς ώστε να μην νιώσει πως το ξεγελάω και αρκετά αργά ώστε να τον έχω γνωρίσει και να ξέρω ότι δεν θα τον απέρριψα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι να ξέρει mm-hmm. ο κάθε ξένος τι συμβαίνει το με πρόβλημα. Το σώμα μας. Ακριβώς. Και εάν ο άλλος που θα το πεις έχει άσχημη αντίδραση, τότε θα δείξει το ποιόν του. Θα δείξει ποιος άνθρωπος είναι. Εμένα μου έχει τύχει, Βάσο, εντάξει δεν είναι τόσο σοβαρό, μπορεί να υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Μου έχει τύχει όταν ήμουν ελεύθερη να βγω ραντεβού και κάποιος να μου πει, ξέρεις είσαι παχουλή και δεν μου αρέσουν οι παχουλές και δεν θέλω να ξαναβγω μαζί σου. Ή να μου πει, ξέρεις έχεις παιδιά και εγώ δεν έχω παιδιά και δεν θέλω να κάνω σχέση με κάποια που έχει παιδιά. Εκεί χαιρόμουν, δεν λυπόμουν. Γιατί έλεγα, αν ένας άνθρωπος έχει τόση προκατάληψη μέσα στο μυαλό του και σκέφτεται ότι το πάχος είναι κάτι αρνητικό, τι ταιριάζω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει καθόλου πνευματικότητα. Ή αν κάποιος άνθρωπος δεν έχει χώρο στην καρδιά του να χωρέσει αγάπη και για άλλους ανθρώπους και απορρίπτει μια κοπέλα που του αρέσει επειδή έχει δει παιδιά από προηγούμενο γάμο, δεν είναι άνθρωπος που ταιριάζει για να είμαι μαζί του. Εντάξει, θυμάμαι όταν είχα χωρίσει, μου λέγε η μάνα μου, ναι, ποιος θα σε παίρνει τώρα που είσαι και παχιά και έχεις και δύο παιδιά. Και της έλεγα, αυτό θα είναι σαν τη σίτα που κοσκινίζουμε το αλεύρι για να φαίνονται τα αυτοί που δεν κάνουν και να τους πετάμε. Είναι προστασία. Δηλαδή σκέψου ότι μπορεί να μην είναι κατάρα να έχουμε στο σώμα μας σημάδια από ασθένειες ή σημάδια από μάχες που έχουμε δώσει και έχουμε κερδίσει. Μπορεί να είναι ευλογία γιατί θα μείνουν γύρω μας αυτοί που έχουν πραγματική ανθρωπιά. Καλή δύναμη στη φίλη, εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου, καλή δύναμη, να πάνε όλα καλά, να είναι υγιής, να έχει τελειώσει η ιστορία με την υγεία της, να μην έχει κανένα θέμα υγείας στο μέλλον και στέλνω την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου. Μέσα από την καρδιά μου και είσαι λεβέντισσα.